Γεια σας, καλώς ήρθατε στο πρώτο και εισαγωγικό βίντεο του προσομοιωτικού προγράμματος PSIM. Εδώ είναι, το ανοίγουμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω θα ήθελα απλά να διευκρινίσω κάτι. Επειδή είδατε ίσως κάποιοι από εσάς την ανακοίνωση για τα βίντεο αυτά σχετικά με αυτό το πρόγραμμα και κάποιοι ίσως σκεφτήκατε ότι τι σχέση έχουν με εμάς, οι πιο πολλοί ίσως δεν έχετε κιόλας το PSIM. Δεν είναι ο σκοπός αυτών των βίντεο να είναι σαν tutorial, δηλαδή για να μάθετε να χρησιμοποιείτε το PC. Ίσως οι περισσότεροι, όπως είπα, δεν το έχετε. Ο σκοπός αυτών των βίντεο είναι να κάνουμε μαζί προσομοιώσεις ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Επειδή δεν έχω ακόμα τη δυνατότητα να τα κάνω σε πλακέτες ή οτιδήποτε τέτοιο, θα τα δούμε λεπτομερώς και πολύ καλά πάνω σε αυτό το προσομοιωτικό πρόγραμμα. Αυτός είναι ο σκοπός των βίντεο, να δούμε πώς λειτουργεί, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το πρόγραμμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν εδώ, ανοίγοντας μια καινούρια σελίδα. Στο PC μπορούμε να κάνουμε ό,τι κύκλωμα θέλουμε και να δούμε πώς ανταποκρίνεται, πώς λειτουργεί την είσοδο, την έξοδο κτλ. Λοιπόν, πάμε εδώ στα element και βλέπουμε εδώ πέρα power, βλέπουμε RLSet, κυκλώματα, αντίσταση, πινίο και πυκνωτής και συνδυασμός από αυτά. Βλέπουμε ηλεκτρονικούς διακόπτες, thyristor, transistor, triac, diac και πάρα πολλά εδώ βλέπουμε. Βλέπουμε επίσης μετασχηματιστές, μονοφασικούς, τριφασικούς, αστέρα, τρίγωνα κτλ. Έχει κινητήρες, έχει πάρα πολλά πράγματα, έχει ακόμα και φωτοβολταϊκά. Δεν τα ξέρω όλα βέβαια και δεν θα τα δούμε όλα, εννοείται. Αυτά που ξέρω όμως θα τα κάνουμε. Φίλτρα και τα λοιπά. Πηγές, διάφορων ειδών πηγές. Πάμε όμως να δούμε έτσι πώς λειτουργεί μέσα στις άκρες το πρόγραμμα. Λοιπόν, θα πάρουμε παράδειγμα μια πηγή εναλλασσόμενης τάσης. Λοιπόν, τώρα, στο κάθε στοιχείο που βάζουμε στο κύκλωμα μπορούμε να ρυθμίσουμε κάποιες παραμέτρους. Βλέπουμε εδώ πέρα. Ας πούμε, μπορούμε να ρυθμίσουμε το. Να γράψουμε το. Το όνομα, vein ξέρω εγώ. Πλάτος 220 volt. Συχνότητα 50 Hz. Τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν. Ωραία. Παίρνουμε μια αντίσταση. Συνδέουμε και μια αντίσταση εδώ. Θα την ονομάσουμε RL. Θα την βάλουμε 25 ohm. Ξέρω εγώ. Θα βάλουμε και ένα αμπερόμετρο σε σειρά και με το μολυβάκι εδώ κάνουμε τις συνδέσεις. Βάζουμε δηλαδή πρώτα ό,τι εξαρτήματα θέλουμε και μετά κάνουμε τις συνδέσεις του κυκλώματος. Αυτό είναι βέβαια ένα απλό κύκλωμα. Εισαγωγικό είναι το πρώτο μάθημα έτσι κι αλλιώς για να δούμε πώς δουλεύει το PSIM. Να βάλουμε και ένα βολτόμετρο παράλληλα για να μετρήσουμε την τάση πάνω στην αντίσταση. Λοιπόν, βάζουμε τώρα αυτό το ρολογάκι εδώ, το οποίο μας ρυθμίζει το χρόνο που θα δούμε στον παλμογράφο. Επειδή έχω βάλει 50 Hz, η περίοδος διαρκεί 0,02. Οπότε θα βάλω 0,02 για να δούμε πλήρως μια περίοδο. Και το τρέχουμε. Το τρέξε αμέσως. Για να δούμε την τάση λοιπόν. Πάνω στην αντίσταση, την βλέπουμε εδώ πέρα. Προφανώς είναι η ίδια με την πηγή. Είναι παράλληλα, δεν έχουμε συνδέσει κάτι άλλο. Μπορούμε να αλλάξουμε εδώ το χρώμα, μπορούμε να αλλάξουμε και το πάχος, να την κάνουμε πιο χοντρή να φαίνεται καλύτερα. Νάτι. Και μπορούμε τώρα από κάτω να βάλουμε και το ρεύμα. Μπορούμε επίσης και στο ίδιο διάγραμμα να τα βάλουμε. Να το κάνουμε και αυτό να φαίνεται καλύτερα. Να το και το ρεύμα, εναλλασσόμενα βέβαια και τα δύο. Μπορούμε εδώ να δούμε το πλάτος. Βλέπουμε εδώ 220 είναι η τάση και 8,7,8 είναι το ρεύμα, αμπέρ. 8,8 αμπέρ. Όντως αν κάνουμε και τις πράξεις βέβαια θα δούμε ότι όντως έτσι βγαίνει. Οπότε έχουμε κάνει αυτό το απλό κυκλωματάκι. Εντάξει. Και βλέπουμε
τις κυματομορφές που μας ενδιαφέρουν. Στην πορεία βέβαια θα κάνουμε πιο περίπλοκα κυκλώματα. Αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα, είπαμε. Οπότε, όπως και ο καθηγητής μας έλεγε στα ηλεκτρονικά ισχύως ότι λέει αν σας άφηνα με ισχυρά ρεύματα να κάνετε στους πάγκους σε αυτά τα κυκλώματα θα μου είχατε κάψει το εργαστήριο. Οπότε με το PC μπορούμε να κάνουμε προσομοιώσεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν κινδυνεύει κανένας και τίποτα. Οπότε το PC δεν είναι μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους, είναι και για πειραματικούς λόγους. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο ώστε κάποιος να κάνει ό,τι κυκλώματα θέλει πριν τα υλοποιήσει, να βλέπει τις αντιδράσεις και τα λοιπά των στοιχείων. Οπότε είναι ένα καλό προγραμματάκι και θα το κάνουμε με σκοπό να δούμε κάποια κυκλώματα πώς λειτουργούν, ηλεκτρονικά κυρίως. Με ηλεκτρονικά θα ασχοληθούμε κυρίως. Για να δούμε πώς ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και στην πραγματικότητα. Αυτά λοιπόν για το πρώτο μάθημα. Τα λέμε ξανά με το πρώτο μάθημα που θα έχει σχέση με διόδους. Αυτά.